Να τον καλημερίσουμε, τον κύριο Παπαγεωργίου. Τι κάνετε? Καλή σας ημέρα. Να σας ζητήσουμε συγγνώμη για την. Πήγαμε λίγο πιο πίσω, αλλά βλέπετε, τρέχουν εδώ οι εξελίξεις. Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε και όλους και όχι εμένα. Γιατί, όχι, και θέλουμε και εσάς γι' αυτό εδώ. Γιατί ακούσατε και τον κύριο Μαρινάκη και ακούσατε και τον κύριο Πάνα. Έχετε όλη την εικόνα. Θα ακούσουμε και εσάς τώρα. Ξέρετε τι γίνεται. Ακόμα και παρόλο που υπάρχουν ημερομηνίες, έχουμε και κατάθεση υποψηφιότητων, δεν υπάρχει μια ηρεμία στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πράγματι. Δεν δηλαδή, τα άλλα κόμματα, όταν καταθέσαν υποψηφιότητες, για παράδειγμα στο ΠΑΣΟΚ, καταθέσαν τις υποψηφιότητες, χαίραμε ποιοι ήταν, ξεκινήσαν τις περιοδίες τους. Πήγανε συντεταγμένα, ναι. Κάτι το οποίο εδώ δεν υπάρχει, κύριε Παπαγεωργίου. Πήγανε συντεταγμένα με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εύχομαι ότι εμείς, έστω και με τον άλλο διαφορετικό τρόπο, θα φέρουμε εξίσου ένα καλό αποτέλεσμα, ίσως και καλύτερο σε σχέση με την αυριανή μέρα στο χώρο μας. Από εκεί και πέρα, συνεχίζεται ταυτόχρονα και το υπόλοιπο έργο, γιατί δεν είναι μόνο εσωκομματικές εκλογές. Γνωρίζετε ότι προχωράμε πλέον σε ένα προσχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο πρέπει να αντικρούσει όλη η αντιπολίτευση και τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει αυτό απευθείας. Σήμερα έχετε κάνει κάτι σήμερα, δηλαδή. Προχωράμε σε επίκαιρη περώτηση για να ξαναφέρουμε το θέμα της ακρίβειας. Να ξαναφέρουμε το θέμα της ακρίβειας σε συζήτηση εν ώψη και του προϋπολογισμού, όσον αφορά το κόστος της μετακινήσης, την ενέργεια, τα τρόφιμα, αυτά τα τρία βασικά θέματα. Άρα, καταθέτετε ερώτηση τώρα στη Βουλή με τον κύριο Παπά, έτσι, γιατί έχει η κοινοβουλευτική ομάδα αλλά διαμέσου του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής. Άρα ουσιαστικά επιλέγετε σε αυτή τη φάση που μπορεί να έχετε στραμμένα τα βλέμματα στο τι γίνεται στο εσωτερικό και πώς πάει η εσωτερική διαδικασία και ποιοι θα είναι στο υποψήφι και αν θα είναι και ο κύριος Κασελάκης ή δεν θα είναι και τι γίνεται με τους υπολείπους, να απαντήσετε κοινοβουλευτικά. Αυτό καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε σταματήσει ούτε μία στιγμή το κοινοβουλευτικό έργο. Μπορεί όλα τα υπόλοιπα να είναι στην νέα καθομιλούμενη πιο spicy, να είναι πιο πικάντικα σε σχέση με την καθημερινότητα, αλλά αυτό όμως που πονάει περισσότερο είναι η ακρίβεια, την οποία δεν σταματάμε ποτέ να φέρνουμε ως θέμα στη Βουλή. Επειδή είπατε για τον προϋπολογισμό, θα έχει εκλεγεί αρχηγός μέχρι τότε στη συζήτηση. Η συζήτηση είναι προγραμματισμένη, ξέρετε, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Δεν έχει αλλάξει θα έχουμε καθόλου αρχηγό ΣΥΡΙΖΑ τότε για δεν να τον έχουμε και στη Βουλή. Δεν έχει αλλάξει καθόλου ημερομηνία εκλογής και ημερομηνία κατάθεσης. Αρχηγό μπορεί να έχεις, αν θα είναι κοινοβουλευτικός, θες να πεις εσύ. Ναι. Τι αρχηγό θα έχουμε, τέλος πάντων. Εκλεγμένο θα έχει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Αυτό ο μόνος που μπορεί να το πει είναι η ίδια η βάση και συμμετέχονται στη διαδικασία της εκλογής. Ο κύριος Κασελάκης θα είναι υποψήφιος, κύριε Παπαγγελίου. Τώρα είστε και θεσμικός εσείς, αλλά ξέρετε τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει καταθέσει τις υπογραφές, έχει καταθέσει το πόθεν έσχεσαι, αλλά υπάρχουν αντεκκλήσεις. Κάποιοι λένε, μάλιστα κάποιοι θέλουν να τον πάνε στο πειθαρχικό. Υπάρχουν τρεις εισηγήσεις για το πειθαρχικό. Ναι, εφόσον έχει καταθέσει τα εγγραφά του, πάει να πει ότι το επιθυμεί. Είτε είναι διαμέσω τρίτου, είτε ο ίδιος το έχει εκφράσει, πάει να πει ότι κάποιος συγκέντρωσε προς αυτή την υποστήριξη κάποια ονόματα και κάποια έγγραφα. Αυτά θα τα παραλάβει το αρμόδιο όργανο. Σήμερα κιόλας έχουμε πολιτική γραμματεία. Ναι. Οπότε, ό,τι έχει έρθει το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή θα μπορέσει να προστεθεί σε αυτά που έχουν φέρει άλλοι υποψήφοι νωρίτερα και προχωράμε. Ωστόσο, μπορεί ανά πάσα στιγμή κάποιος να ανακαλέσει την υποψηφιότητά του για λόγους τους οποίους εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Ναι, όταν λέτε τώρα αυτά τα έγγραφα που θα έχετε εκεί πέρα, δηλαδή για παράδειγμα, και δεν αναφέρομαι στον κύριο Τσάκρη προφανώς, λέει. Ναι, ναι, ναι. Και δεν αναφέρομαι στο πόθεν έσχεση του κύριου Κασελάκη, να δούμε και το πόθεν έσχεση των υπόλοιπων, για παράδειγμα, που βέβαια ως βουλευτές βρίσκεται και στη Βουλή, οπότε το βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή θα μπορούν και οι πολίτες να τα δουν αυτά τα έγγραφα, δηλαδή κύριε Παπαγεωργίου. Ως προϋπόθεση είπαμε ακριβώς αυτό, ότι θα δημοσιοποιήσουμε μέσω της σελίδας του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ.gr, τα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν τις υποψηφιότητες. Άρα δηλαδή, και αυτά τα έγγραφα είναι αυτά που προείπατε. Ο Σκιαδήμας, Παπαμιχαήλη και όποιος θέλει θα πάρει, μπορεί να δει το πόθεν εσείς του κύριου Κασελάκη, του κύριου Πολάκη, του κύριου Φαραντούρη. Ούτως ή άλλως, αν εκλεγεί κάποιος εξ αυτών, του κύριου Γκλέτσου, του κύριου Φάμελου. Και στο μέλλον θα μπορεί να τα δει μέσω της σελίδας της Βουλής όπου κατατίθεται. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που ζητάτε εσείς είναι το πόθεν εσείς που έχει κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το συγκεκριμένο, ή μπορεί να σας φέρει κάποιος ένα χαρτί που να είναι τύπου πόθεν έσχες? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Ο τύπος και η φόρμα είναι πολύ συγκεκριμένος και οι περισσότεροι εκ των υποψηφίων, αν όχι όλοι, ήδη στο παρελθόν έχουν καταθέσει πόθεν έσχες. Νομίζω ότι επί του προκειμένου όλοι έχουν περάσει από αυτήν. Και λογικά φαντάζομαι, χωρίς να ξέρω, αλλά θα το δείτε σήμερα στην πολιτική γραμματεία, θα είναι αυτό που είχε κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, γιατί παίρνει ένα αντίτυπο όταν καταθέτει ένα έγγραφο. Μπορεί να βγάλει και μόνο ένα αντίτυπο ακριβώς από το ηλεκτρονικό σύστημα. Ακριβώς. Κύριε Παπαγεωργίου, όσα χρόνια γνωριζόμαστε και όσα χρόνια τα λέμε στο δημόσιο λόγο, έχετε ήπιο τόνο,
Βέβαια, απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα, άλλωστε είστε και εκπρόσωπος τύπου. Άρα δεν επιλέγετε. Γιατί τα λέγαμε πριν, ακριβώς πριν αναλάβετε εκπρόσωπος τύπου. Είναι την εκπροσώπηση του κόμματος. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Απ' την άλλη όμως, για εσάς πώς είχεσε στα αυτιά σας αυτό που είπε ο Στέφανος Κασελάκης και μένουμε στον κύριο Κασελάκη επειδή το είπε δηλαδή. Να μην γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνιστόσα της διαπλοκής, γιατί σήκωσε κουβέντα αυτό. Κοιτάξτε, είναι ένα λεκτικό το οποίο ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει ή να το εξηγήσει με τη δική του προσλαμβάνουσα και με τις δικές του εμπειρίες. Σίγουρα ο χώρος της αριστεράς και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει διαχρονικά να κρατήσει ψηλά το μέτωπο και ως προς τη διαχείριση των οικονομικών και ως προς την καταπολέμηση των σχέσεων της διαπλοκής. Συνεπώς, κάποιοι πρέπει και μπορούν να είναι ευαίσθητοι σε σχέση με αυτό το θέμα, κάποιοι άλλοι να έρχονται αργότερα στο πολιτικό σύστημα και να βλέπουν καταστάσεις τις οποίες θέλουν να μεταφέρουν με ένα έντονο λεκτικό, με μια έντονη καταδίκη. Ελπίζω ότι αυτό είναι το δεύτερο και δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη λειτουργία του και ως προς τον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε στο παρελθόν, αλλά αφορά όλο το σύστημα το ελληνικό και το από τι πρέπει να ξεκαθαρίσει κάθε πολιτική παράταξη η οποία θέλει να προσφέρει κάτι σε αυτό. Μήπως πρέπει όμως να το ξεκαθαρίσει ο κ. Κασελάκης αυτό το οποίο λέει περί διαπλοκής, διότι όταν το αφήνει έτσι προφανώς κανείς δεν ξέρει σε ποιον αναφέρει. Και να προσθέσουμε σε αυτό που λέει, Στέλλα, θυμάστε το καλοκαίρι πάλι, πριν το καλοκαίρι, μαύρα ταμεία. Όχι, δεν υπόθηκε έτσι. Ναι. Τώρα εδώ πάλι τα αφήνει γενικά να αιωρείται αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο του έχει δημιουργήσει προβλήματα με συντρόφους του, πραγματικά. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και με τον κόσμο στον οποίο απευθύνεται, γιατί και ο κόσμος θέλει να ξέρει τι ακριβώς εννοεί, και με τους ίδιους τους συντρόφους του. Εάν το θέλει, έχει πραγματικά καθαρές κάθε ευκαιρία. Καθαρές κουβέντες δηλαδή. Κύριε Παπαγεωργίου, ξέρετε το βασικό ερώτημα κατά με, και το λέγαμε πριν, επειδή ακούγατε και τη συζήτηση, και αυτό ξέρετε είναι πλεονέκτημα να ακούτε και τη λένε και οι υπόλοιποι και από τα υπόλοιπα κόμματα. Αν την επόμενη μέρα στο Πασόκ θα είναι όλοι μαζί. Εδώ εσείς θα είστε μαζί από την ώρα που βγαίνουν στελέχοι σας, βουλευτές σας, πρώην υπουργοί, κεντρικά στελέχη της Κουμουνδούρου και λένε «Αν βγει ο Κασελάκης, εγώ έφυγα. Αν βγει ο Πολάκης, εγώ έφυγα. Αν βγει ο Φάμελος, εγώ έφυγα». Αποτυπώνεται μια ένταση η οποία έχει συσσωρευτεί το τελευταίο διάστημα και σίγουρα μια προεκλογική διαδικασία είναι μια δυνατότητα εξαέρωσης αυτής της συμπυκνωμένης έντασης. Όμως, παρόλα αυτά, κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε πάλι για το ζήτημα του πολιτικού πολιτισμού. Και μιλάμε και για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι. Και μιλάμε πάντοτε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ταυτόχρονα θέλει να συνεχίζει το έργο του. Ο πολιτικός πολιτισμός μπορεί να έχει εκφάνσεις ήρεμες ή εκφάνσεις κάπως πιο έντονες. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το οποίο θα μας φέρει μέχρι το συνέδριο πρέπει να είναι μια επικοινωνία με όλο τον κόσμο, γιατί πλέον δεν θα είμαστε ούτε 30 άτομα, ούτε 20 άτομα, ούτε 130, ούτε 200. Θα είναι χιλιάδες πολιτών οι οποίοι θα προσέλθουν σε ένα συνέδριο για να βιώσουν και να συμμετέχουν σε μια διαδικασία. Χιλιάδες, γιατί ήταν ο κύριος Παπάς εχθές. Και με Zoom, 600, θα έχει και να κάνουν 600 συνέδρους. Να έχουν υβριδικό συνέδριο, να μπαίνει ο άλλος με Zoom στο συνέδριο να μιλάει. Υπάρχει και μην απόφαση. Μας πούνε κιόλας λένε να ψηφίσουμε τηλεφωνικά όπως έγινε και στην Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει απόφαση και της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει δείξει και το μέτρο προς τα έξω. Και αν το ακολουθήσει κανείς με βάση τα μέλη τα εγγεγραμμένα του ΣΥΡΙΖΑ, οδηγούμαστε σε ένα συνέδριο χιλιάδων. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος, γιατί ξέρετε ότι η οικονομική δυνατότητα και η οικονομική δυσχέρεια τη σημερινή εποχή δυσκολεύει πραγματικά κάποιον να προσέλθει και να μείνει στην πρωτεύουσα από την περιφέρεια για 2 ή 3 ημέρες. Είναι πραγματικά μια επιβαρυντική. Μια επιβάρυνση έξτρα. Σε αυτή θα πρέπει να υπάρχει και μια δυνατότητα άλλη, όπως υπήρχε και στο παρελθόν, για τους Έλληνες του εξωτερικού. Άρα, δεν τίθεται κανένα θέμα για το μέγεθος του συνεδρίου. Το μέγεθος του συνεδρίου αφορά όλους τους συνέδρους, οι οποίοι θα εκλεγούν 1 προς 40. Για κάθε 40 μέλη θα εκλεγεί ένα σύνεδρος και θα γίνει μέσα από ανοιχτή ψηφοφορία. Συνεπώς, θα βρεθούμε με τη βάση μαζί στον ίδιο χώρο. Το συνέδριο μπορεί να ακυρώσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για την καθαίρεση, κύριε Παπαγεωργίου. Θεσμικά εννοώ μπορεί να αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία. Θεσμικά θέλω να σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος ότι υπάρχει απόφαση η οποία καλεί σε συνέδριο. Αυτή η απόφαση δίνει στο συνέδριο μια ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στην ημερήσια διάταξη κανένα τέτοιο ζήτημα. Είναι η επικύρωση των υποψηφιότητων, γιατί όλες οι πλευρές και όλοι οι υποψήφοι έχουν δεχτεί και τονίζουν καθημερινά οι εκπρόσωποι τους ή και οι ίδιοι ότι θα πάμε σε εκλογές. Και είναι και μια πολιτική απόφαση. Debate θα γίνει, πρέπει
να γίνει, κύριε Παπαγεωργίου. Νομίζω ότι όλοι έχουν πει ότι θα προσφέρει πολύ περισσότερα ένα debate από μια ξεχωριστή. Όπως αυτό που έγινε με το Πασόκ, φαντάζομαι. Έτσι, δηλαδή, όχι μόνο παράλληλη μονολογία, να υπάρχουν και ερωτοαπαντήσεις και να μπορεί ο κάθε υποψήφιος να απευθύνεται στον άλλον. Μακάρι να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Μακάρι και διοργανώθηκε και πάρα πολύ καλά από την κρατική τηλεόραση, η οποία νομίζω ότι είναι η μόνη που εδώ ήταν και πρωτοτύπησε αυτό. Το αποδέχτηκαν και οι υποψήφοι του Πασόκ. Ξέρετε, θέλει δύο πλευρές αυτό για να γίνει. Εντάξει, το οργανωτικό είναι πάντα ένα δεύτερο ζήτημα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει γίνει, κρατική τηλεόραση, η δημόσια τηλεόραση, μάλλον γίνει, να το πω καλύτερα. Και αν γίνει και το debate, θα έχετε και κομβικό ρόλο ως εκπρόσωπος τύπου, έτσι, γιατί μπορεί να είναι εκπρόσωποι των υποψηφίων, αλλά θα συμμετάσχετε και εσείς για τις λεπτομέρειες. Θα συνδράμω με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό πιστέψτε με, αλλά το γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς. Να ρωτήσουμε. Α, πες το. Έλα, ήθελα να ρωτήσω για αυτό που λέει η πλευρά Κασελάκη για την Κεντρική Επιτροπή, ότι αποσυνδέεται την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής με την εκλογή του Προέδρου. Και ότι αυτό το κάνει μάλλον η μία πλευρά για να διατηρήσει τους ίδιους συσχετισμούς. Με αυτό τι θα γίνει, δεν πρέπει να αλλάξει η Κεντρική Επιτροπή, να εκλεγεί μια νέα επιτροπή? Κάποια στιγμή τουλάχιστον. Ναι. Αυτές οι αποφάσεις παίρνονται στη βάση εισηγήσεων και πλειοψηφικά. Εφόσον αποφάσισε το όργανο να μην γίνουν πρόωρες εκλογές Κεντρικής Επιτροπής, αλλά να εκτίσει όλη της τη θητεία, γιατί είναι ακόμα σε ενεργή θητεία, νομίζω ότι εγώ δεν έχω να προσφέρω κάτι άλλο. Αυτή είναι η απόφασή της. Έτσι, κύριε εκπρόσωπε, κλείνοντας, τελευταία ερώτηση, σας ανησυχεί αυτή? Γιατί φαντάζομαι θα υπάρξει αυτή η σύγκριση, το να στηθούν οι κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν πάει 300.000 στο ΠΑΣΟΚ, 303.000. Ξέρετε, όχι, μακάρι να πάτε 304.000. Αλλά... Να σας απαντήσω ξεκάθαρα και σε αυτό και στο πώς προσέρχεται ο κόσμος. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κόμμα με τελείως διαφορετική ιστορία που είχε το 32 και το 33% σε στιγμές οι οποίες ήταν πάρα πολύ έντονες και κράτησε τον πολιτικό του πολιτισμό. Όμως δεν προχώρησε στην εγκόλπωση κόσμου για να μπορεί να τον κρατάει εκεί και να μην μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα ή να μετακινείται γενικότερα στον χώρο. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί να δείξει μέσα από τα νούμερα όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δύναμη, μέσα από τα νούμερα των μελών, αλλά προσπαθεί να δείξει ότι διευρύνει την απεύθυνσή του και το χώρο στον οποίο απευθύνεται. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω σίγουρα.